Κύριε Υπουργέ, το Κέντρο Υγείας Άντισας της Λέσβου καλύπτει τις ανάγκες 5,5 περίπου χιλιάδων κατοίκων, οι οποίοι γίνονται κατά πολύ πολλαπλάσια τους καλοκαιρινούς μήνες, που βρίσκονται στα πιο απομακρυσμένα χωριά του νησιού, απομακρυσμένα από την πόλη, άρα και από το νοσοκομείο της Μυτιλίνης. Η δραματική κατάσταση της υποστελέχωσης και των ελλείψεων δημιουργεί ανασφάλεια και ανησυχία όχι μόνο στους κατοίκους της περιοχής, αλλά και στους ίδιους τους γιατρούς και υγειονομικούς, το υγειονομικό προσωπικό, αφού οι σοβαρές ελλείψεις καθιστούν πολλές φορές επισφαλή και επικίνδυνη την 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας. Χαρακτηριστικό είναι ότι σήμερα υπηρετούν μόλις 2 ειδικοί γιατροί, εκ των οποίων ο ένας συμμετέχει μόνο στις εφημερίες, όντας μάλιστα ο ίδιος ομάδα υψηλού κινδύνου, ενώ για να καλυφθεί η 24ωρη λειτουργία μετακινούνται, έρχονται και εφημερίες ειδικευμένοι γιατροί και από το Κέντρο Υγείας Καλονής. Επιπλέον, από τους 3 αγροτικούς γιατρούς, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση δεν υπαρκούν για να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων 7 χωριών, τον Ιούνιο θα ολοκληρωθεί η θητεία των 2 εξ αυτών, αφήνοντας το Κέντρο Υγείας με μόνο έναν αγροτικό γιατρό, ενώ οι διαδικασίες που έχουν γίνει για την πρόσληψη των νέων αγροτικών γιατρών, με τους χρόνους που μεσολαβούν, είναι δεδομένο ότι οι γιατροί θα έρθουν να αναλάβουν υπηρεσία όχι πριν τον Αύγουστο, αφού θα πρέπει πρώτα να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο. Επίσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα το Κέντρο Υγείας λειτουργούσε με μόνο 2 νοσηλευτές. Ενώ ακόμα και η μετακίνηση που έγινε προημερών μετά από πολύ μεγάλες πιέσεις ενός ακόμα νοσηλευτή, εκτός ότι αυτή η μετακίνηση αφορά μόνο 3 μήνες, εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η κάλυψη των 24ωρων βάρδιων του Κέντρου Υγείας. Ελλείψεις υπάρχουν βέβαια και στις υπόλοιπες κατηγορίες του προσωπικού, όπως για παράδειγμα στους οδηγούς του ασθενοφόρου, με δεδομένο ότι το Κέντρο Υγείας της Άντισης απέχει 74 χιλιόμετρα από το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλίνης, αλλά και στο προσωπικό καθαρισμού και στις παρασκευάστριες. Και αυτό το ίδιο ελάχιστο και εξαντλημένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κλήθηκε να αντιμετωπίσει και τα αυξημένα καθήκοντα λόγω των συνθήκων της πανδημίας, όπου εκεί λειτουργεί παράλληλα και ειδικό ιατρείο για τη διαχείριση των COVID περιστατικών, αλλά έχει ξεκινήσει βέβαια και η λειτουργία του εμβολιαστικού κέντρου. Ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα πάρετε προκειμένου να εξασφαλιστεί ασφαλής και με επάρκεια 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας και του εμβολιαστικού κέντρου με γενναία χρηματοδότηση προϋπολογισμού και να στελεχωθεί το Κέντρο Υγείας με όλο το αναγκαίο μόνιμο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, καθώς και να μονιμοποιηθεί χωρίς όρους και προϋποθέσεις το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται ήδη σε αυτό? Ελάτε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Κομνηνάκα, καταρχάς επιτρέψτε μου να πω, επειδή αναφερθήκατε σε αίσθημα ανασφάλειας των κατοίκων του νομού, η λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλίνης από μόνη της εξασφαλίζει επαρκή υγειονομική κάλυψη για τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, αλλά και του νομού γενικότερα. Και θέλω να το επισημάνω αυτό και να είμαι σαφής ότι καμία ανασφάλεια και καμία αγωνία δεν πρέπει να υπάρχει και πολύ περισσότερο δεν πρέπει να καλλιεργείται. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα και πρέπει όλα αυτά τα προβλήματα, ελλείψεις και κενά που εντοπίζονται να αναδεικνύονται στην πραγματική τους διάσταση. Έτσι θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας σε κάθε μεριά της χώρας μας και να προσφέρουμε ακόμα περισσότερες και πιο ποιοτικές υπηρεσίες. Το Κέντρο Υγείας Άντισας στελεχώνεται οργανικά από 7 γιατρούς και 25 άτομα λοιπό προσωπικό και νοσηλευτικό. Δυστυχώς σήμερα 2 από τους 7 γιατρούς απουσιάζουν με άδεια ειδικού σκοπού και δεν κατέστη δυνατή αντικατάστασή τους με άλλους. Και μετά το πέρας της πανδημίας και ακόμα συντομότερα, ελπίζω, και την ολοκλήρωση των εμβολιασμών, οι γιατροί αυτοί θα επιστρέψουν ενισχύοντας το Κέντρο Υγείας. Επίσης, αυτό υπάγονται και 4 περιφερειακά ιατρία με 5 θέσεις γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, όπου με πρόσφατη προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας των κενών και καινούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου έχουν προκηρυχθεί για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Άντισας και τα υπαγόμενα σε αυτό περιφερειακά ιατρία οι εξής θέσεις.
ιατρών. Δύο θέσεις στο Κέντρο Υγείας Άντισσας, μία θέση στο Περιφερειακό Ιατρείο Συγρίου, μία θέση στο Περιφερειακό Ιατρείο Ερεσού, μία θέση στο Περιφερειακό Ιατρείο Βατούσης και μία θέση στο Περιφερειακό Ιατρείο Μεσοτόπου, όπου με την ολοκλήρωση των διαδικασιών οι γιατροί που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για όλες τις παραπάνω θέσεις αναμένεται εντός του μηνός Ιουνίου να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Συνεπώς, στο πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου, υπηρετούν τις γιατροί υπηρεσίες υπαίθρου. Θα είναι 2 γιατροί στο κέντρο υγείας και 5 στα περιφερειακά ιατρεία. Θα καλυφθούν δηλαδή όλες οι θέσεις, 7 στο σύνολο ιατρών υπηρεσίες υπαίθρου. Αναφορικά τώρα με την κάλυψη των εφημεριών, θα ήθελα να σας επισημάνω τα εξής. Τις αμέσως προσεχής ημέρες πρόκειται να ορκιστεί και να αναλάβει υπηρεσία υπάλληλος του κλάδου ΔΕΛΤΑ ΕΕ πληρωμάτων ασθενοφόρου με την προκήρυξη 2K, οπότε και θα λυθεί εν μέρη ένα πρόβλημα που υπάρχει με τους οδηγούς. Συντηρούμενα από τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια λίστα επικουρικών γιατρών, δυστυχώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κανένα γιατρό, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση πρόσληψή του και η ενίσχυση της καθημερινής και εφημεριακής λειτουργίας του Κέντρου Υγείας. Παρόλα αυτά, όμως, με συντονισμένες προσπάθειες της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των υπευθύνων όλων των κέντρων υγείας του νησιού και του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλίνης και αποφασίστηκε να ενισχυθεί η εφημεριακή λειτουργία του Κέντρου Υγείας και από γιατρούς προερχόμενους από όλες τις μονάδες υγείας του νησιού. Σήμερα, το Κέντρο Υγείας Άντισσας εφημερεύει καθημερινές με παρουσία ειδικευμένου γιατρού και αγροτικού γιατρού και τα Σάββατα και Κυριακές επίσης με παρουσία ειδικευμένου γιατρού και αγροτικού γιατρού. Θα συνεχίσω στη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, η αρχική απάντηση που δώσατε σχετικά με το αν συντρέχει ή όχι λόγος ανησυχίας, καθώς η φροντίδα υγείας του νησιού καλύπτεται από τη λειτουργία του νοσοκομείου, αποδεικνύει με τον πιο εκοφαντικό τρόπο την αντιμετώπιση που έχετε τη λογική σας απέναντι στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και για το αν ή όχι προκαλεί ανησυχία η λειτουργία του κέντρου υγείας, θα σας διαβάσω ακριβώς δήλωση που έκανε ένας από τους δύο ειδικούς γιατρούς μετά την ολοκλήρωση της εφημερίας του στις αρχές Μαΐου, ο οποίος είπε ότι για πολλές ώρες εφημέρευα εντελώς μόνος μου στο νοσοκομείο, στο κέντρο υγείας, αν σε αυτές τις ώρες ερχόταν κάποιο περιστατικό σοβαρού τραυματισμού ή κάποιο βαρύ εγκεφαλικό, είναι βέβαιο ότι ο άνθρωπος αυτός θα χανόταν μέσα στα χέρια μας, αφού δεν θα μπορούσε να προσφέρω ολοκληρωμένες υπηρεσίες και πρώτες βοήθειες. Σας ξαναλέω ότι τα χωριά της περιοχής Ερεσού Αντίσσης απέχουν πολλά χιλιόμετρα από το κέντρο της Μυτιλίνης και άρα από το νοσοκομείο. Επομένως, το να λέτε ότι η μειωμένη λειτουργία, η υποβαθμισμένη λειτουργία του κέντρου υγείας δεν δημιουργεί πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να θεραπευτούν στο νοσοκομείο, καταλαβαίνετε για το πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η λογική που αναπαράγεται. Τη μέρα που επισκεφτήκαμε στο το κέντρο υγείας, ο έτερος ειδικός ιατρός που είναι στο νοσοκομείο, που εκτελεί χρέη συντονιστή διευθυντή, έκανε την ίδια στιγμή τα τακτικά ραντεβού, τον εμβολιασμό, τα έκτακτα περιστατικά και τα ύποπτα περιστατικά COVID που ήρθαν εκείνη τη στιγμή. Άρα έπρεπε να βάλει στολή, να εξετάσει ο ίδιος γιατρός και τα ύποπτα περιστατικά. Ενώ για τους γιατρούς που λέτε ότι βρίσκονται σε άδεια ειδικού σκοπού, ένας εξ αυτών είναι στο όριο συνταξιοδότηση και πρόκειται μετά την ολοκλήρωση, οπότε φαίνεται, να συνταξιοδοτηθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τον... μιλήσατε για την πρόσληψη οδηγό ασθενοφόρου, η οποία έχει ξεκινήσει από το 2018 και πρόκειται να τοποθετηθεί το επόμενο διάστημα. Όμως, εντωμεταξύ, ο ένας οδηγός ασθενοφόρου που σήμερα εργάζεται στο κέντρο υγείας, στο τέλος του χρόνου θα συνταξιοδοτηθεί και αυτός. Άρα καταλαβαίνετε ότι με τις αργές διαδικασίες που λειτουργούν και όταν οι προσλήψεις γίνονται με το σταγονόμετρο, θα βρισκόμαστε συνεχώς αντιμέτωποι με την ίδια κατάσταση. Και καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες υγείας δεν μπορεί να μπαίνουν στην κατάψυξη, στην αναμονή, να περιμένουν αν και πότε θα γίνουν οι προσλήψεις. Ταυτόχρονα, το μεγαλύτερο μέρος του υγειονομικού βοηθητικού προσωπικού εργάζεται με ελαστικές σχέσεις εργασίας και οι συμβάσεις τους πρόκειται να λήξουν 31 Οκτωβρίου του 2021. Πρόκειται να μονιμοποιηθεί αυτό το προσωπικό προκειμένου να μην βρεθεί ξανά χωρίς
εργαζόμενους και το κέντρο υγείας, όπως βέβαια ζητάμε για όλους τους εργαζόμενους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και δίνουν τη μάχη στις δημόσιες δομές υγείας, και δεν είναι δυνατόν βέβαια να βρεθούν μετά να απολυθούν. Και βέβαια για τους αγροτικούς γιατρούς, οι οποίοι να σημειώσουμε ότι και αυτοί έχουν μπει στο πρόγραμμα του εμβολιασμού, με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, στην Ερεσό, σήμερα στο Περιφερειακό Ιατρείο, να πηγαίνει μία φορά την εβδομάδα μόνο ο γιατρός, γιατί τις υπόλοιπες μέρες καλύπτει το εμβολιαστικό κέντρο. Με τη διαδικασία που ακολουθείτε, από και όσο γνωρίζουμε και σου ρωτάμε να το επιβεβαιώσετε, θα πρέπει πρώτα να περάσουν ένα μήνα από το νοσοκομείο και άρα περί τον Αύγουστο θα μπορέσουν να τοποθετηθούν οι γιατροί, οι αγροτικοί γιατροί. Και βέβαια, ενώ δεν υπάρχει προσωπικό φύλαξη στο κέντρο υγείας και κατά τις βραδινές βάρδιες χρέη φύλακα εκτελούν οι παρασκευάστριες, οι καθαρίστριες, νοσηλευτές, την ίδια ώρα προσλάβεται με ιδιωτική εταιρεία Security, φυλάει επί 24 ώρου βάσους τα εμβόλια. Καταλαβαίνετε, δεν είναι αμφισβητούμε ότι και αυτό είναι μια ανάγκη. Όμως, τέλος πάντων, όλη αυτή η αντιμετώπιση, η συγκεκριμένη κατάσταση, είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής προβληματικής αντιμετώπισης και της κυβερνητικής ευθύνης της υποβάθμισης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον στις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί να συνεχίσουμε να συζητάμε τέτοιους όρους. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, ελάτε για τη δευτερολογία σας εντός του χρόνου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κονινάκα, νομίζω ότι παραποιήσατε λίγο αυτά που είπα, γιατί ναι, μην αναφέρθηκα στο ότι υπάρχει νοσοκομείο που δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με το γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τα οποία προσπαθούμε να τα επιλύσουμε και στο σχεδιασμό μας για την αναδιοργάνωση και αναμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, ο βασικός πυλώνας είναι η πρωτοβάθμια. Και πρέπει σίγουρα στο πρωτοβάθμιο επίπεδο να εστιάσουμε την προσοχή μας. Στο σχεδιασμό αυτό περιλαμβάνεται και η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνικούς φορείς, αλλά και με τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των υπαρχόντων πόρων και δομών στην περιοχή εμβέλειας των κέντρων υγείας. Αυτό καταδείχτηκε, η αναγκαιότητα αυτή, και το τελευταίο χρονικό διάστημα που διαχειριζόμαστε την πανδημία. Σε κάθε περίπτωση, συνεργασία με τη διοίκηση της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας αλλά και τους υπευθύνους των δομών υγείας του νησιού, επανεξετάζουμε το καθεστώς των μετακινημένων από το κέντρο υγείας Άντισσας και εξαντλούμε κάθε δυνατότητα για περαιτέρω στελέχωσή του. Να σας θυμίσω, επειδή αναφερθήκατε σε προσλήψεις, ότι και μόνιμες προσλήψεις ιατρικού προσωπικού γίνονται και υγειονομικού και λοιπού προσωπικού, τόσο από προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, όσο και από κρίσεις θέσεων γιατρών. 2.500 προκηρυγμένες θέσεις ιατρικού προσωπικού από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα. 930 θέσεις ιατρικού προσωπικού προκηρύχθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο και είμαστε έτοιμοι αρχές του επόμενου μήνα, αρχές Ιουνίου, να προκηρύξουμε επιπλέον 600 θέσεις ιατρικού προσωπικού, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες όλων των δομών της χώρας. Και επιπλέον να προκηρύξουμε 910 θέσεις λοιπού προσωπικού, γιατί δεν οι ελλείψεις, το γνωρίζουμε όλοι, δεν παρουσιάζονται μόνο στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά διατρέχουν όλο το σύστημα υγείας. Και αυτό έγινε, το είδαμε, και στην περίοδο της πανδημίας, όπου καταφέραμε και καλύψαμε τις κενές θέσεις στις μονάδες εντατικής θεραπείας σε όλη την επικράτεια, και συνεχίζουμε να το κάνουμε με σχέδιο και με στόχο να υπάρχει επάρκεια προσωπικού στις δομές οι οποίες λειτουργούν. Στην παραπάνω προσπάθειά μας σημαντική θέση έχει και η ανάπτυξη, η περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της τηλεϊατρικής, που θα βοηθήσει πάρα πολύ τα νησιά μας, και η επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου των άγωνων περιοχών που έχουμε επεξεργαστεί και την παροχή κινήτρων που περιλαμβάνει διάφορα κίνητρα, έτσι ώστε να στελεχωθούν οι απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, και πιστεύουμε ότι με το πλέγμα αυτό των προτάσεων και δράσεών μας, πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον ιατρικού προσωπικού, έτσι ώστε να στελεχωθούν οι μονάδες στο νησί της Λέσβου και όχι μόνο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.